Μία σαφή κόκκινη γραμμή μεταξύ ελεύθερης αγοράς και χωρίς υγειονομικούς όρους λειτουργίας σημείων πώλησης αρτοσκευασμάτων αισθάνονται την ανάγκη να βάλουν οι αρτοποιοί της χώρας, αντιδρώντας την άρνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διευκρινίσει τους όρους άρσης των ελάχιστων προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος. Εμείς από το 1992 είμαστε ανοιχτό επάγγελμα. Με το διάταγμα του Αδριανόπουλου λειτουργούμε ανοιχτά καθαρά. Δεν έχουμε ούτε πληθυσμιακές παραμέτρους για να μας εμποδίσουν στην εξάσκηση του επαγγέλματος, ούτε και μέτρα που είχαμε παλιά. Δηλαδή το ένα αρτοποιείο από το άλλο θέλει 500 μέτρα παλιά για να λειτουργήσει. Τώρα μπορεί και απέναντι και δίπλα να λειτουργήσει αρτοποιείο ή πρατήριο άρτο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα έχει ανοιχτεί τόσο πολύ το επάγγελμα που μπορούν να πουλούν γαλακτοπολία, καταστήματα τροφίμων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, μίνι υπεραγορές. Αυτό που μας ενοχλεί είναι η διάταξη στο νόμο Ρόβλια που έγινε το Φεβρουάριο, που αναφέρει ότι καταργείται κάθε διάταξη που παρεμποδίζει την εξάσκηση κάθε επαγγέλματος. Αυτό είναι πολύ γενικό, πολύ αόριστο και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε όλους τους κλάδους. Ο κλάδος είχε διαβεβαιώσεις από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες για έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα ρύθμιζε το ζήτημα ώστε να περιοριστεί η πώληση ψωμιού στα συναφή καταστήματα. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Ξενίδης ξαφνικά άλλαξε στάση, ξεκαθαρίζοντας αλλά και επαναλαμβάνοντας μέσα από την κάμερα του ΣΤΑΡ ότι δεν συμφωνεί στην έκδοση προεδρικού διατάγματος. Εγώ διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι να ισχυρίζονται το επάγγελμά τους είναι ανοιχτό, αλλά παρόλα αυτά να θέλουν την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Προεδρικό διάταγμα θέλουν να εκδοθούν τα επαγγέλματα που θεωρούν ότι είναι κλειστά. Λοιπόν, ας απαντήσουν καταρχήν οι αρτοποί αν θεωρούν ότι είναι ανοιχτό ή κλειστό επάγγελμα και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Το επάγγελμα είναι ανοιχτό και παραμένει ανοιχτό, αλλά υπάρχουν κάποιοι υγειονομικοί κανονισμοί που είναι θεσπισμένοι και κατοχυρωμένοι και από τον κόσμο και από τους καταναλωτές και από εμάς, που πραγματικά θέλουν να είναι το ψωμί αυτό που πρέπει να είναι το καλύτερο και το αγνότερο προϊόν που υπάρχει. Το ψωμί, όπως ξέρετε, δεν μπλένεται, δεν καθαρίζεται, δεν βράζεται. Είναι ένα προϊόν που παρέχεται από τα χέρια του αρτοποιού, στα χέρια του καταναλωτή και από εκεί στο τραπέζι του. Εμείς θέλουμε να βρεθεί ένας τρόπος, μια φόρμουλα τέτοια, ώστε το ψωμί, σαν το κυριότερο αγαθό που πιστεύουμε ότι είναι στο ελληνικό τραπέζι, να διατηρηθεί έτσι όπως έχει. Έτσι. Ούτε τετραγωνικά μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, ούτε τίποτα. Απλά πρέπει το ψωμί να είναι σε αυτή τη θέση που πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να είναι μαζί με ψάρια, ούτε μαζί με κρεατικά. Ο κύριος Ξενίδης όμως ήδη πέταξε τον μπαλάκι σε εσάς και στην Ομοσπονδία σας, λέγοντας ότι δεν μπορείτε να ζητάτε μια ειδική ρύθμιση για ένα επάγγελμα που είναι ήδη ορθάνυχτο όπως ισχυρίζεστε. Ναι, εμείς έτσι ισχυριζόμαστε και έτσι είναι. Να διευκρινίσει ότι σε αυτά τα καταστήματα που προανέφερα δεν γίνεται να πουλιέται ψωμί. Είναι απλό, δεν είναι τόσο σύνθετο. Η αντίδραση των αρτοποιών είναι άμεση, βάζοντας σε προτεραιότητα την ενημέρωση των πολιτών, δεδομένου ότι το όλο θέμα αφορά στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Και εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια πολιτισμένη και στα όρια του δημοκρατικού διαλόγου έκβαση. Προχωρήσει σε πρωτοβουλίες, ενημερώνουμε τους τοπικούς βουλευτές, ενημερώνουμε την κοινή γνώμη. Όπως είπα προχθές, μίλησα και στο ΣΥΡΙΑ του τοπικού στην κατάσταση πώς είναι τα πράγματα συγκεκριμένα. Τώρα το κάνουμε πιο εξειδικευμένο και ξεπερνάμε το προεδρικό διάταγμα. Ζητάμε, ας πούμε, έναν τρόπο να κατοχυρωθεί ο καταναλωτής πιο πολύ παρά εμείς. Δηλαδή, επιτρέπεται τελικά να πουλιέται σε ηχθειοπουλείο ψωμί? Εγώ αυτό ανταπαντώ στον κύριο Ξενίδη. Απαιτείτε όμως και εσείς με κινητοποιήσεις διαρκείας, με κλείσιμο φούρνο. Οι κινητοποιήσεις μας αυτά είναι στο άκρο. Ξεκινάμε ενημέρωση, ζητάμε διάλογο. Εμείς για να κάνουμε κινητοποιήσεις θέλουμε την κοινή γνώμη μεταξύ μας, μαζί μας. Δεν θέλουμε απέναντί μας. Ούτε θέλουμε να έχουμε προβλήματα μέσα στη τουριστική περίοδο ή σε περίοδο τέτοια χάλια που έχουμε. Μέχρι πότε θα περιμένετε, ποια είναι αυτά τα σημεία ανοχής που βάζετε? Δεν το γνωρίζω εγώ, δεν διαπραγματεύομαι εγώ με τον κύριο Ξενίδη. Υπάρχει η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, ο οποίος μας αντιπροσωπεύει πανελλαδικά, είναι σε διαπραγματεύσεις, περιμένουμε εξελίξεις. Ήταν πάντα ανοιχτό, η κυβέρνηση το θεωρεί κλειστό για το θέμα διάθεσης, αλλά η διάθεση, όπως γνωρίζετε όλοι σας, πουλιέται παντού ψωμί. Στα πρατήρια του, μίνι μάρκετ, σε υπεραγορές, σε πάρα πολλά σημεία. Εδώ ίσως να θέλει να πουλήσουν τα κομμωτήρια, τα εχθειοπολία, τα οποροπολία. Δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει με αυτό το πράγμα, στα βενζινάδικα. Θα το δούμε, είμαστε ένα αναμονή. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό, γιατί πρέπει να πληρούνται και οι όροι της οικονομικής διάταξης πάντα. Τα αρτοποιεία της Φθιώτιδας την Τετάρτη 27 Ιουλίου θα παραμείνουν κλειστά. Οι αρτοποιοί γιορτάζουν τον προστάτη τους Άγιο Παντελεήμονα και ενημερώνουν τους καταναλωτές πως πρέπει να προμηθευτούν ψωμί για 2 ημέρες.